στιγμή η κατάσταση. Κώστα, σε χαιρετώ και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι μαχητές της Χαμάς βγήκαν από τούνελ κοντά στα σύνορα και επιχείρησαν να μπουν στο έδαφος του Ισραήλ. Πράγματι, έτσι έγινε, να σου πω πριν μιλήσουμε για αυτό το περιστατικό, ότι πριν από δύο λεπτά εδώ, ακριβώς που βρισκόμαστε στα όρια της πόλης Ντερότ, ακριβώς πίσω μου είναι η Γάζα, είδαμε ρουκέτες να εκτοξεύονται, να έρχονται προς τα εδώ, σήμανε συναγερμός, ακούσαμε τη σιρήνα των συναγερμών, αφήσαμε τις κάμερες εδώ και συνάδελφοι από πολλά τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο, τρέξαμε, πέσαμε κάτω στο έδαφος, ακούσαμε το Iron Dome να αναχαιτίζει τις ρουκέτες οι οποίες έρχονταν, είχαν στόχο την πόλη Σδερότο που βρισκόμαστε τώρα. Αναχαιτίστηκαν ακριβώς από κάτω. Ήταν ένας ακόμα συναγερμός, ένα ακόμα χτύπημα από τη λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ. Και αυτή τη φορά οι ρουκέτες έρχονταν προς την πλευρά που βρισκόμαστε, προς το μέρος μας. Ευτυχώς όλες αναχαιτίστηκαν και επιστρέψαμε εδώ μπροστά από την κάμερα που, στην οποία είναι ο εικονολήπτης μου, ο Γιώργος Τζαμτζής, και κάνουμε αυτή την απευθεία σύνδεση. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίς το απόγευμα είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ουσιαστικά οι ένοπλοι της Χαμάς βγήκαν πίσω από τις πλάτες των Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι πολιορκούν την πόλη Μπέιτ Χανούν, το προάστιο δηλαδή της πόλης της Γάζας. Βγήκαν στο πέρασμα Ερέζ, είναι το πέρασμα που χωρίζει τη λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ. Προσπάθησαν να ευνηδιάσουν τις Ισραηλινές δυνάμεις. Είχαμε την αντίδραση των αρμάτων μάχης και των στρατιωτών του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε, διέρευσε το Ισραηλινή πλευρά, και τα 20 μέλη της Χαμάς, οι ένοπλοι, εξουδετερώθηκαν από αυτή την προσπάθεια, έπειτα από αυτή την προσπάθεια που έκαναν. Να σου πω ότι ολόκληρη η περιοχή από τα βόρεια της Γάζας μέχρι και κάτω την πόλη της Γάζας ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο μάχης, διεξάγονται σκληρές συγκρούσεις στα όρια ουσιαστικά του αστικού ιστού, με τις δυνάμεις του Ισραήλ να έχουν εισβάλει πλέον για τα καλά μέσα, να έχουν ενισχυθεί δεκάδες, εκατοντάδες θα λέγαμε άρματα μάχης, μηχανοκίνητο πεζικό, ειδικές δυνάμεις και πεζικό και μηχανικό μάχης με τις μπουλντόζες αυτές οι οποίες απομακρύνουν τα εμπόδια. Έχουμε φτάσει να δούμε, πριν από λίγο είδαμε και φωτιστικές βόμβες να πέφτουν από τα μαχητικά του Ισραήλ προκειμένου να φωτίσουν την περιοχή στην οποία επιχειρούν οι δυνάμεις του Ισραήλ. Έχουμε μπει στο τρίτο 24ωρο και η επίθεση του Ισραήλ εξελίσσεται και είναι όλο και πιο έντονη, με όλο και περισσότερες δυνάμεις να πολιορκούν αυτό το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Και φαίνεται πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ, με προσοχή.